Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτό εδώ το κανάλι, θα παίξουμε με μακιγιάζ. Θα παίξουμε με νέες κυκλοφορίες από την MAC, από τη συλλογή της που έχει να κάνει με τα μάτια. Θα κάνουμε focus λοιπόν στα μάτια, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και ένα προϊόν για τα χείλη από τις νέες κυκλοφορίες Μαρτίου. Καλό μήνα κιόλας, ο Μάρτιος είναι εδώ, σηματοδοτεί το ξεκίνημα της άνοιξης και μας φέρνει εκτός από νέες κυκλοφορίες στο μακιγιάζ και μία φανταστική συναυλία. Ο Μαλούμα, ο κολομβιανός superstar, έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και πραγματικά το περιμένω πώς και πώς, παιδιά, αυτό. 11 Μαρτίου η συναυλία του στο ΟΑΚΑ, εισιτήρια προμηθεύεστε από το viva.gr και εγώ σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις, τις οποίες θα κερδίσετε εδώ στο κανάλι μου, και αν με κάνετε follow και ακολουθήσετε και τις οδηγίες στο post που θα κάνω στο Instagram, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και άλλες δύο προσκλήσεις που θα σας χαρίσω εκεί. Καλή επιτυχία λοιπόν, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που θα βρείτε στην περιγραφή και θα σας δω στη συναυλία. Μαζί του θα είναι η Ελένη Φουρέιρα και Star DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, που κάνει εκπομπή πριν από μένα, ξέρετε, κάθε πρωί 7 με 10 στον 95,2 Athens DJ και μετά στις 10 ακριβώς ξεκινάω εγώ εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Θα σας πω δύο λόγια για τις κολεξιόν που κυκλοφορούν, αν θέλει να ανοίξει και η φωτογραφία εδώ που έχω κάνει screenshot, ok, το βρήκα. Λοιπόν, κάνουμε focus στα μάτια λοιπόν στη MAC τον μήνα Μάρτιο με την συλλογή More Than Meets the Eye. Έχω δύο σκιές εδώ από τις νέες Dazzle Shadow Extreme σκιές με έντονης απόδοσης χρώμα, με μεταλλική υφή και μεγάλη διάρκεια. Διαθέτουν κρεμώδη αίσθηση και χαρίζουν αποτέλεσμα σαν υγρό μέταλλο. Έχω τις αποχρώσεις Emerald Cut και Yes to Sequence. Θα τις ανοίξω στα γρήγορα, να κάνουμε ένα swatch στο χέρι μου για να τις δείτε πριν τις δουλέψουμε στα μάτια μου. Και όσο εγώ σπατσάρω τις σκιές στο χέρι μου, να σας ζητήσω να γραφτείτε στο κανάλι μου, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με βοηθάει πάρα πολύ. Πατήστε λοιπόν τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Έχω λοιπόν τις δύο σκιές εδώ. Αυτή δεν είμαι σίγουρη αν φαίνεται, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι γυαλιστερή, αλλά ένα χρώμα έτσι κάπως μπες θα το περιέγραφα. Και το άλλο, παιδιά, είναι αυτό το emerald, αυτό το γαλαζοπράσινο χρώμα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Με βγάζει βέβαια πάρα πολύ από το comfort zone μου προσωπικά, γιατί δεν φοράω τέτοιες πράσινο-γαλάζιες σκιές, αλλά νομίζω ότι θα δείξει τέλειο, έτσι όπως έχω σκεφτεί τουλάχιστον να το τοποθετήσω. Επίσης έχουμε νέο Eyebrow Big Boost Fiber Gel που θα αλλάξει το παιχνίδι των φρυδιών, και λατρεύω τα προϊόντα για τα φρύδια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το έχω σε δύο αποχρώσεις, ωστόσο αυτό κυκλοφορεί σε 8. Έχω την brunette και την stud, κάτι μου λέει ότι θα κάνουμε ένα συνδυασμό των δύο. Κυκλοφορεί λοιπόν σε 8 αποχρώσεις, είναι ανθεκτικό στον υδρότα, αδιάβροχο, και θα το βρείτε φυσικά και στα καταστήματα και online. Το άλλο προϊόν που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι αυτό εδώ. Είναι από την σειρά Petal Power, μια σειρά που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά online στο maccosmetics.gr και θα είναι και συλλεκτική. Έχει να κάνει με τις ανθισμένες κερασιές, είναι εμπνευσμένη από αυτές. Και εγώ έχω ένα κραγιόν από αυτή τη σειρά, είναι η απόχρωση Skew. Θα σας τη δείξω και στο χέρι μου, αλλά θα τη δείτε και στα χείλη μου. Α, είναι σχεδόν sheer το αποτέλεσμα, έτσι λίγο διάφανο, δεν έχει πάρα πολύ pigment, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ δροσερό, νομίζω ότι θα ταιριάξει τέλεια με τις αποχρώσεις στα μάτια. Χωρίς να φλιαρώ άλλο, θα χρησιμοποιήσω το primer της Αναστάσια ως βάση και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παιδιά, για αυτές τις κυκλοφορίες τις καινούργιες. Να σας πω εντωμεταξύ ότι επειδή ετοιμάζομαι για το ταξίδι που σας έλεγα, έχω να κάνω άπειρα πράγματα και η εβδομάδα έφυγε και δεν κατάλαβα πότε πέρασαν οι μέρες. Αλλά οκ, όλα για καλό, όλα για καλό. Ήρθα λίγο πιο κοντά για να βλέπετε ακριβώς τι κάνω και θα πάρω αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Yes to Sequence, με αυτό το πινέλο, και θα την τοποθετήσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Μ' αρέσει που είναι τόσο απαλή, γιατί μπορώ και να τη χτίσω όσο θέλω. Το σημερινό μακιγιάζ θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που κάνω συνήθως. Θέλω απλά να υπάρχει μια ιδέα χρώματος και λάμψης στο κινητό βλέφαρο, και μετά εδώ στο εξωτερικό βέβαια θα βάλουμε την πράσινη σκιά. Και δεν θα χρησιμοποιήσω μολύβι, το έχω σκεφτεί να το κάνω τελείως διαφορετικό από αυτά που κάνω συνήθως, για να μην επαναλαμβάνουμε κιόλας. Μ' αρέσει να πειραματίζομαι και να παίζω με το μακιγιάζ. Επειδή θέλω λίγο μεγαλύτερη ένταση, ειδικά εδώ στο προστινό μέρος, θα πάρω αυτό το πινέλιο για να πάρω λίγη περισσότερη σκιά και να την τοποθετήσω ακριβώς εκεί που θέλω να φαίνεται πιο πολύ η γυαλάδα της. Δηλαδή είναι συγκλονιστική γυαλάδα και με το δάχτυλο. Ου, ακόμα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Για εσάς που βαριέστε τα πινέλα και δεν ξέρετε ποιο να χρησιμοποιήσετε, να, αυτές οι σκιές εφαρμόζονται τέλεια με το δάχτυλο. Πάμε στη σμαραγδή σκιά, εκεί θέλω λίγο πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση, οπότε δεν θα τη χρησιμοποιήσω με το δάχτυλό μου, αλλά με αυτό εδώ το πινέλο. Θα πάρω λοιπόν αρκετή και θα ξεκινήσω από εδώ. Ευτυχώς δεν βγαίνει πολύ χρώμα, οπότε είναι δύσκολο και να κάνεις λάθος με αυτή τη σκιά. Μ' αρέσει όταν μπορώ να χτίσω το χρώμα και δεν βγαίνει, ξέρετε, μια στάμπα εξ αρχής την οποία μετά προσπαθείς να σβήσεις και δεν μπορείς. Μ' αρέσει αυτό, να το δουλεύω σιγά σιγά. Θα αλλάξω πινέλο από την άλλη μεριά, νομίζω ότι αυτό πιάνει λίγο περισσότερο χρώμα. Και συνεχίζοντας πάλι με αυτό, θα κάνω το σβήσιμο που θέλω προς τα έξω και προς τα πάνω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το αποτέλεσμα, το μόνο που θέλω να κάνω ίσως είναι να το τονίσω λίγο εδώ κοντά στη γραμμή των βλεφαρίδων. Ένα τσικ παραπάνω. Και δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη σκιά, ούτε στο κάτω μέρος, ούτε να το τονίσω περισσότερο. Μ' αρέσει αυτό εδώ το σβήσιμο που κάνει το σμαραγδί αυτό χρώμα και ότι φαίνεται τόσο όσο, γιατί αν ήταν πιο έντονο νομίζω ότι θα με ξένιζε αφενός, αφετέρου θα το έκανε πάρα πολύ βραδινό αυτό το μακιγιάζ. Λοιπόν, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να βάλω λίγο μπέσμο μολύβι στο εσωτερικό του ματιού, στο κάτω μέρος, για να το φωτίσει ακόμη περισσότερο, γιατί εγώ συνήθως, ξέρετε, βάζω σκούρο μολύβι στο εσωτερικό και κάτω και πάνω. Σήμερα όμως το παίξουμε τελείως διαφορετικά, είπαμε, το παιχνίδι. Και θα περάσω στις βλεφαρίδες. Έχω ολοκένουργια In Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara από την MAC. Και ολοκένουργια γιατί η προηγούμενη μου τελείωσε. Πολύ αγαπημένο αυτό το βουρτσάκι, αυτό το applicateur. Θα κάνω το ένα μάτι, όχι για να το δείτε πραγματικά το αποτέλεσμά του. Εντάξει, όταν ανοίγεις καινούργια μάσκαρα, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι φανταστικό! Είχα ξεχάσει πόσο εντυπωσιακές κάνουν τις βλεφαρίδες, γιατί την χρησιμοποιούσα μέχρι να μην βγάζει άλλο, πραγματικά ήταν πολύ στα τελειώματά της. Τη βλέπουμε, θεωρώ, τη διαφορά από το ένα μάτι στο άλλο, έτσι, είναι ξεκάθαρη. Μπορεί να περάσω και δεύτερη στρώση, θα το σκεφτώ. Και πάμε να δοκιμάσουμε και το brow gel, το οποίο λέγεται Eyebrow Big Boost Fiber Gel. Θα δοκιμάσω την απόχρωση brunette για αρχή, που είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Ωραίο απλικατέρ, μικρό. Μ' αρέσει να είναι έτσι κοντούλη. Oops, έλεγε λίγο κάτω από το φρύδι. Γι' αυτό, όπως σας έχω ξαναπεί, να έχετε πάντα μία μπατονέτα για να μπορείτε να το αφαιρέσετε και να διορθώσετε το λάθος που έχετε κάνει. Εγώ τα λέω, αλλά δεν τα κάνω, δεν έχω εδώ μπατονέτα, θα το διορθώσω ωστόσο σε λίγο. Πολύ μ' αρέσει το βουρτσάκι, είναι πολύ ακριβίας. Πιάνει τις τριχούλες μου, όπως βλέπετε, τις κρατάει στη θέση τους και ενδεχομένως θα μπορούσα να μην έχω σχηματίσει καν τα φρύδια μου και να τα έχω γεμίσει μόνο με αυτό εδώ. Γιατί το βλέπω το χρωματάκι που δίνει και τον όγκο που τους δίνει. Αυτή η τρίχα θέλει κούρεμα ξεκάθαρα, αλλά ας τη βάλουμε στην άκρη. Το brow gel είναι φανταστικό, είναι τέλειο. Νομίζω ότι αυτή η απόχρωση θα μου πέφτε λίγο σκούρα, η stud, ωστόσο θα τη χρησιμοποιήσω μία φορά χωρίς να έχω σχηματίσει και τα φρύδια μου. Και παρόλο που το αποτέλεσμα που είχα στο μυαλό μου είναι ακριβώς αυτό εδώ, δεν θα σταματήσω, αλλά θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την σμαραγδή σκιά και με το δάχτυλό μου για να δημιουργήσω ένα πιο έντονο αποτέλεσμα, γιατί σήμερα είμαστε εδώ για να παίξουμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα την τοποθετήσω λοιπόν εδώ με το δάχτυλο και θα κάνουμε το σβήσιμο μετά με τα πινέλα. Και Και επειδή θέλω να το κάνω ακόμα πιο έντονο, θα πάρω αυτό το πινέλο το πλακέ, θα βάλω σκιά και θα το ψεκάσω με Fix Plus. Θα έρθω ξανά με το δάχτυλό μου και με την ανοιχτόχρωμη σκιά που λέγεται Yes to Sequence και θα παντρέψω αυτά τα δύο χρώματα μαζί. Και με το πινέλο που χρησιμοποίησα στην αρχή θα κάνω λίγο πιο απαλό εδώ το σβήσιμο. Ένα look που σίγουρα δεν θα έκανα κάθε μέρα, θα το τολμούσα όμως για μια βραδινή εμφάνιση. Πάμε στα χείλη, θα χρησιμοποιήσω το μολύβι της MAC, το Nice and Spicy. Και αμέσως μετά το κραγιόν, το οποίο είναι στην απόχρωση Skew. Η αίσθηση είναι τέλεια, είναι σαν να βάζεις ένα lip balm. Νομίζω ότι η σύνθεση του συγκεκριμένου κραγιόν, που είναι και πιο sheer, έτσι, πιο διάφανο, είναι και πιο λεπτή, πιο ελαφριά. Αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδοτικό και απαλό στα χείλη και μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του. Και νομίζω ότι αυτό ολοκληρώνει τέλεια το σημερινό μακιγιάζ. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Δεν ξέρω αν θα το τολμούσατε αυτό. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια. Και φυσικά να μου πείτε και τι άλλο θα θέλατε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!